Θεσσαλονίκη στον πύργο εκεί ψηλά, ο αέτος φρονιάζει τα αετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο εκεί ψηλά, ο αέτος φρονιάζει του πάω τα παιδιά. Αρχικά ήθελα να σας ρωτήσω πώς από την Παρτιζάν ήρθατε στην Ελλάδα, στον Πανσεραϊκό, και μετά πώς προέκυψε η μεταγραφή σας από τον Πανσεραϊκό στον ΠΑΟΚ. Ποιος έπαιξε σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτή η μεταγραφή? Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, κατά τύχη ήρθα στην Ελλάδα. Είχα συμβόλαιο να πάω στη Las Palmas, στη Ισπανία. Αλλά λόγω του ότι οι γονείς μου τότε υπήρχε Φράνκο, λέγανε δικτατορία στην Ισπανία, που είχα πάει πολλές φορές να παίξω εκεί στα τουρνουά μαζί με την ομάδα Παρτιζάν. Όχι, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε ισχύα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Το κράτος λειτουργούσε άψογα. Αλλά οι γονείς μου φοβότανε και ήμουν και αρκετά νέος, γιατί ήμουν ο πιο νέος τότε Ιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής που έφυγε από την χώρα του κανονικά νόμιμα στα 23,5 χρόνια και δεν πήγα φαντάρος. Υπήρχε ένα κενό στο νόμο, το εκμεταλλεύτηκα και ήθελα να φύγω. Παρουσιάστηκε ο Ηρακλής με τον τότε προπονητή Ιουγκοσλάβο, ξεχνάω τώρα το όνομα του, αλλά εκείνη την εποχή ήταν προπονητής του Άρη και του Ηρακλή και με ήθελε στον Ηρακλή. Δεν ευόντωσε, χάλασε και τελευταία έμεινα χωρίς ομάδα. Και τελευταία, παλιός προπονητής του Πανσεραϊκού, Μπόζνταρ Ντρένοβατς, με ζήτησε να πάω στο Πανσεραϊκό. Όντως πήγα στο Πανσεραϊκό, πέρασε ένα χρόνο πολύ ωραία. Έμαθα ελληνικά εκεί, έκανα παρέα με υπέροχους ανθρώπους, με τους οποίους και σήμερα έχω άριστες σχέσεις. Και εκείνη τη χρονιά έπαιξα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και ενδιαφέρθηκαν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός με τον Στέφαν Μπόμπερ, προπονητή Ιουγκοσλάβου που με ήξερε, την ΑΕΚ, η ΑΕΚ που ήταν του Λούκα Μπάρλου η ομάδα τότε, και ο Παναθηναϊκός, σας είπα, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Εγώ, λόγω του ότι ήταν πόλη της Θεσσαλονίκη όμορφη και μ' άρεσε και κοντά στην Ιουγκοσλαβία, και η ομάδα που ήταν μαυρόσπρη, όπως η πρώην μου ομάδα μου, Παρτιζάν, ήθελα και έκλεισα στον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μεσολάβησαν. Τότε υπήρχε ο συγχωρεμένος ο Σταύρος Φιλοξενίδης, ήταν διοικητικό μέλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ήταν πρόεδρος ο Μαρδιγιάν που ενδιαφέρθηκε και ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ο συντρόφος ο Γιάννης, μέχρι τελευταία έτρεχε να με φέρει εδώ στο ΠΑΟΚ. Και έτσι και έγινε. Δεθήκατε με την ομάδα από την πρώτη στιγμή? Ναι, δεν είχα κανένα πρόβλημα από την πρώτη στιγμή που πέρασα την πόρτα εδώ, την Τούμπα, θυμάμαι και θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ήταν τότε ο συγχωρεμένος, μεγάλος τσαρπανάς, φροντιστής της ομάδος, μάλλον τα ξέρετε την ιστορία του. Όταν με υποδέχτηκε εδώ, έπρεπε να σπάσει μια δραμιτζάνα με νερό, να κάνω σταυρό, με το δεξί να μπω στη Τούμπα και όλα αυτά μου είχαν κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν είχα κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Βέβαια, τότε υπήρχε και μια πολύ καλή ομάδα στο σύνολο και ποδοσφαιριστές και άνθρωποι. Είμαστε μια οικογένεια. Νομίζω μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ στην ιστορία του. Είχα τη τύχη να αγωνιστώ με αυτούς τους ανθρώπους. Τι να πω, Κούντας, Σαράφης, Τερζανίδης, Γουερίνο, όλοι οι ποδοσφαιριστές, Παρίδης, Κούλης Αποστολίδης, Πλεϊάδα, ο Ιωσήφιδης, Πλεϊάδα από τους ανθρώπους πολύ καλούς και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ποιον παράγοντα έχετε ξεχωρίσει και ποιον προπονητή? Παράγοντες πέρασαν πάρα πολύ και ποιον προπονητή είπατε? Και παράγοντες και οι προπονητές πέρασαν πολύ. Εγώ θα πω για τον συγχωρεμένο τον κύριο Παντελάκη ότι ήταν πολύ μεγάλος πρόεδρος. Για εκείνη την εποχή ήταν από τους λίγους, ήταν ένας Μαντζεβελάκης τότε που εγώ ξέρω στο Παναθηναϊκό. Είχε καμπάνιο Άρης.
Αθμαζίδη ο Ηρακλής, αλλά είχατε τύχει να συνεργαστώ με τον κύριο Παντελάκη, ο Θεός να το λέει καλά. Ήταν ένας ειλικρινής άνθρωπος, ντόμπρος, ειλικρινής και τα πάντα λειτουργούσαν άψογα. Στην ώρα που πληρωνόμασταν, βέβαια ήταν πολύ σφιχτός, πολύ σφιχτός, αλλά έτσι ήθελε να πάει το σωματείο, διάλεγε ποδοσφαιριστές, πολύ ωραίους είχε τους ανθρώπους που κυνηγούσαν τα ταλέντα και με λίγα λεφτά κρατούσε η ομάδα πολύ ψηλά και πάντα με ψηλά το κεφάλι. Θυμάμαι τότε, όταν κατεβαίναμε στην Αθήνα, μας εκτιμούσαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, δηλαδή και λόγω του Παντλάκη και λόγω της γενιάς των ποδοσφαιριστών που παίζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ ήταν σε εκτίμηση μαζί με τις μεγάλες ομάδες του Παντλάκη, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, στο ίδιο επίπεδο. Προπονητή. Προπονητές πέρασαν πάρα πολύ. Για πολλούς έχω καλές αναμνήσεις. Δεν είχα ποτέ προβλήματα με προπονητές. Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ο Γιούλα Δόραντ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν είχε παραμείνει μετά το πρώτο πρωτάθλημα το 1976 στο ΠΑΟΚ, εμείς θα ήμασταν τότε 30 χρόνια μπροστά από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες. Βέβαια με τη διοίκηση που υπήρχε τότε, αλλά έγινε ένα κάτι με άσχημο γεγονός και μετά το πρωτάθλημα αποχώρησε ο Γιούλα Δόραντ και μετά όταν ήρθε το 80, κάτσε πόσο ένα εξάμηνο και πέθανε στο γήπεδο της Τούμπας, στον πάγκο με τον Ολυμπιακό που το κερδίσαμε 1-0. Για πολλούς προπονητές θα μπορούσα να πω καλά λόγια και Έλληνες και ξένους. Πέρασαν πάρα πολύ και καλοί προπονητές όπως ήταν ο Στάνκοβιτς, ο Έλληνας συγχωρέθηκε, ο Λάκης Πετρόπουλος που ήταν προπονητής αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Νομίζω ήταν από τους Έλληνες ο προπονητής με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και αυτός για την εποχή του ήταν πάρα πολύ καλός, ίσως και ο μόνος μέχρι τότε Έλληνας που μπορούσε να εργαστεί και στο εξωτερικό. Ένας Μπράνκο Στάνκοβιτς, συγχωρεμένος και αυτός. Πάρα πολλούς προπονητές θα μπορούσα να ξεχωρίσω. Τσέρναι, πάρα πολύ Χέρ, όλοι αυτοί ήταν και άφησαν μια σφραγίδα στο ΠΑΟΚ. Πριν μου αναφέρατε και κάποιους από τους συμπαίκτες σας, έχετε να μου ξεχωρίσετε κάποιον από αυτούς? Κοιτάξτε, με πολλούς και σήμερα κάνω παρέα, βλεπόμαστε, είμαστε φίλοι. Πολύ ευχαριστώ, περνάνε ώρες όταν συναντιόμαστε. Σημαία του ΠΑΟΚ και ένα φοβερό παιδί είναι πρώτο ο Γιώργος Κουκούντας. Από πίσω του έρχονται όλοι οι υπόλοιποι όπως είναι. Σας λέω ο Σαράφης, ο Τερζανίδης, ο Πολύς Αποστολίδης, Γκουερίνο, ο Κερμάτης Γενή, ο Ιωσήφιδης, Παρίδης. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές άφησαν πολύ μεγάλη και καλή σφραγίδα στον ΠΑΟΚ. Έχουν συμβάλει να πετύχει η αναγνώριση όλος ο ΠΑΟΚ που πέσει το καλύτερο ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Το λέγανε όλοι. Ειδικά πάντα η Αθήνα υποκρινόταν στο ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο που έπεσε. Θα σας μείνει κάτι χαρακτηριστικό, κάτι αξέχαστο σε κάποιον αγώνα που έχει γίνει με κάποιον συμπαίκτη σας? Έχω αρκετές αναμνήσεις. Από αναμνήσεις, δόξα τω Θεώ. Βρισκόμαστε κάθε Κυριακή το μεσημέρι πάνω στο πανόραμα σε ένα καφέ, μπαρ και συζητάμε με τους πρώην συμπαίκτες και μεγαλύτερους και μικρότερους. Πάντα απολούμε τις αναμνήσεις που έχουμε ζήσει.
Τώρα είμαστε παππούντες, χαιρόμαστε με τα εγγόνια μας, εγώ με τις εγγονές μου, τη Λιδία και Θεοδώρα. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω, ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που άρχισε να βγαίνει κάθε χρόνο στο εξωτερικό να κάνει προετοιμασία. Για εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλο γεγονός κάθε χρόνο να πάει μια ομάδα στο εξωτερικό. Και εκεί ζήσαμε πάρα πολύ καλές αναμνήσεις με τους ποδοσφαιριστές, τα οποία ξέρω εγώ το θυμόμαστε. Τι γινόταν στις αποστολές όταν πηγαίνατε στο ξενοδοχείο? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πειράγματα. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει το γέλιο, αστείο, να πειράζουν, να μην πειράζουν. Δεν με ενοχλεί και όταν με πειράζουν. Έχουμε άπειρες, σας λέω. Καταρχήν, εμείς κάθε αγώνα, όταν κερδίζαμε, γιατί όταν χάναμε, δεν βγαίναμε. Η γεγονός είναι δεν μπορούσε να βγεις, ήταν ντροπή για μας να χάσουμε. Και όταν κερδίζαμε, βγαίναμε όλοι οικογενειακώς έξω, περνούσαμε πολύ ωραία. Σήμερα το οποίο δεν το βλέπεις σε τωρινές ομάδες της Ελλάδας, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ ξένοι, πολλοί δεν ξέρουν και αν ελληνικά, είναι πολύ διαφορετικά. Το δέσιμο τότε ήταν ο Γουρίνο πριν από μένα και ο ΔΕΚ, τερματοφύλακας και ένα χρόνο Ελβετός, πολύ καλός και άνθρωπος και τερματοφύλακας, ήταν στο ΠΑΟΚ και εγώ ήμουν τρίτος ένας που ήταν στο ΠΑΟΚ. Κάναμε πολύ παρέα όλοι. Εγώ έκανα πολύ παρέα με τον Βραζιλιάνο τον Γουρίνο και σήμερα είμαστε φίλοι οικογενειακοί, κάνουμε παρέα. Με τον Κερμανίδη, με τον Κούντα και Κερμανίδη όλα τα χρόνια κοιμόμουν στα ξενοδοχεία. Ναι. Εκείνο που έχω να πω, ο Κούντας σεβότανε και δεν κάπνιζε στο δωμάτιο ποτέ. Κρύωνε πολλές φορές στα μπαλκόνια, χειμώνα, για να ρουφήξει μια τζούρα, γιατί κάπνιζε πολύ. Αλλά άμα ακούγε, σήμερα θα ήταν καλύτερα στην υγεία. Ο Νέτο ήταν ένας αθλητής, πολύ καλό παιδί. Σας λέω, εγώ έχω ευχάριστη ανήσεις με όλους. Δεν είχα πρόβλημα με τις παίκτες. Εντάξει, συλλογικά κάπου θα γίνει και καμία κουβέντα με κάποιον προσεκτή, αλλά ήταν στιγμιά, δεν ήταν φιλία μας, δεν μπορούσε να την χαλάσει τίποτα. Τίποτα. Είμαστε πολύ δεμένοι. Πάμε στο Μόναχο τώρα. Τι έγινε εκεί? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μάτς, όταν μιλάνε κάποιοι, όλο με ρωτάνε για αυτό το μάτς. Γεγονός είναι ότι τότε είχαμε μια μεικτή ομάδα, λίγους έμπειρους, σε μεγαλύτερη ηλικία, όπως είναι ο Κούντας, ήδη εγώ. Και είχαμε πολλούς νέους παίκτες που είχαν λαμπρό μέλλον και παίξανε και άφησαν σφραγίδα στο ΠΑΟΚ. Όπως είναι Αλαβάντας, Μπανιώτης, Μαλιούφας, όλοι αυτοί, Αλεξανδρίδης. Και όταν έγινε να παίξουμε την Bayern Μονάχου, ο προπονητής ήταν ο Πάου Τσέρναϊ, ο οποίος προηγούμενη χρονιά ήταν, συγγνώμη, είμαι κρυωμένος, ο οποίος προηγούμενη χρονιά ήταν προπονητής στην Bayern. Όταν έτυχε κλήρωση, θυμάμαι ότι ο άνθρωπος δεν του άρεσε, γιατί η Bayern ήταν μεγάλη ομάδα, είχε πολύ καλή ομάδα και σου λέει, γιατί τέτοια τύχη τώρα να πέσουμε με την Bayern. Ερχόμενος η Bayern στη Τούμπα, έπαιξε πολύ καλή μπάλα, το σκορ ήταν 0-0. Ήταν ένα καλό μάτς, με γεμάτη Τούμπα, όπως σχεδόν σε όλα τα γήπεδα. Όταν ήρθε επαναληπτικός αγώνας στο Μόναχο, θυμάμαι όλοι, ακόμη και ορισμένοι δημοσιογράφοι γράφανε πόσα γκολ θα φάμε, ότι θα γίνουν πολλά δυσάρεστα σε ό,τι φάρα το σκορ. Bayern ΠΑΟΚ. Εμείς πήγαμε, πιστέψαμε, δουλέψαμε, είμαστε αμμονιασμένοι, μια γροτιά και είπαμε να πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας. Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε και στο κανονικό αγώνα, αλλά ειδικά στα πέναλτι,
που δεν πέρασε. Το ομολόγησαν και οι Γερμανοί, όσο ψυχή έκαναν, είναι ειλικρινής, ομολόγησαν ότι αξίζεται να περάσετε. Εγώ θυμάμαι ότι και στην επανάληψη είχαμε φοβερή ευκαιρία να κλείσουμε το μάτς, να το πάρουμε εμείς. Είχε φοβερή ευκαιρία ο Αλεξανδρίδης. Όταν φτάσαμε στα πέναλτι, να σας πω, εγώ καταρχήν ήμουν πολύ ψύχραιμος, ειδικά στα πέναλτι, τα οποία έχω αποκρούσει πάρα πολλά στη ζωή μου, δεν είχα να χάσω τίποτα. Γι' αυτό ήμουν και ψύχραιμος και έλεγα, αν κάποιος έχει να χάσει, είναι αυτός που σουτάρει. Εγώ μπορώ μόνο να γίνω ήρωας. Έτσι και έγινε. Πρώτο πέναλτι πάντα χτυπάει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μιας ομάδας. Στην Bayern ήταν ο αρχηγός τους, ήταν Ρουμενίγκε, βγήκε και ήταν ο Augenthaler, ο Λίμπερο, ο οποίος είχε τότε το πιο δυνατό σουτ στην Γερμανία, νομίζω 130 και κάτι χιλιόμετρα την ώρα. Έρχεται σουτάρι, το αποκρούω κανονικά. Κανονικά. Μάλιστα, τη πιάνω την μπάλα στην αριστερή πλευρά. Το ΔΕΒ, το επανάληψη διαιτητής, για ποιο λόγο, ξέρει ο ίδιος. Νομίζω και εγώ ξέρω, γιατί θα σου πω το γεγονός. Επανάληψη, ξανασουτάρι, δεξιά, πέφτω, αποκρούω. Ξανά επανάληψη, ο διαιτητής. Τότε εκνευρίστηκα και από τα 9 πέναλτι που μου βάρεσαν, μόνο αυτό και ακόμη ένα πέναλτι πήγα σε αντίθετη πλευρά. Πήγαινα σε σωστές πλευρές, αλλά δεν μπορούσα να ξεκινήσω λίγο πιο νωρίς, γιατί ο διαιτητής ήταν προκατηλημένος. Προκατάληψη νομίζω ότι προέρχεται από το γεγονός με το που τελειώσε παράταση. Ήταν οι διαιτητές στο κέντρο και στο πίνακα του γήπεδου της Bayern είχε βγει Μπαβαρή, σε εσάς είναι τιμή του γερμανικού ποδοσφαίρου, γιατί είχαν εκείνο το βράδυ αποκριστεί 2 ή 3 ομάδες γερμανικές. Και η μόνη που μπορούσε να προκριθεί ήταν ακόμη Bayern. Το σχολιάζαν, το είδαν και το σχολιάζαν οι διαιτητές και νομίζω ότι εκεί έχουν επηρεαστεί από το όνομα της μεγάλης ομάδος, μιας μεγάλης χώρας και το κοίταξε κάποιος διαφορετικά ο διαιτητής, πώς να αποκλειστεί μία Bayern με μία ομάδα από την Ελλάδα κτλ. Νομίζω ότι και σήμερα να ρωτήσουμε το διαιτητή αν είναι ζωή, θα έχει βαριά καρδιά και το έλεγα σε ειλικρίνεια ότι μας αδίκησε. Μας αδείξε κατάφορα. Τι να κάνουμε, έμεινε μια ωραία ανάμνηση. Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι που είχαν πίεση 200. Θυμάμαι το συγκεκριμένο Παντελάκη, ξέρετε, ήταν γνωστό ότι ήταν φαλακρός, σκούπιζε το κεφάλι του από υδρότα, από πίεση και έλεγε, μα αυτό ήταν ευκαιρία σήμερα να γράψουμε στην Ευρώπη με χρυσά γράμματα, κλείοντας μια Bayern. Το άλλο γεγονός που θέλω να σας πω, ξέρετε όλοι ότι η Γερμανία είναι πολύ ψύχρεμη, πειθαρχημένη κτλ. Εμένα μου έμειναν 2 πράγματα. Τους έχουμε πιάσει πάνω από 15-20 φορές σε offside. Και απορούσα και μετά το παιχνίδι πώς δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και να βρουν μια λύση. Ξέρετε, το offside είναι και επικίνδυνο. Αν ξέρει κάποιος να το σπάσει, πολύ εύκολα τρως γκολ. Δεν μπορούσαν. Γιατί? Πρώτον, αυτοί είναι τόσο πειθαρχημένοι, ό,τι τους πει ο προπονητής, αυτό ακολουθούν. Δεν προσθέτουν τίποτα το δικό τους. Είναι μηχανήματα, πραγματικά ρομποτάκια. Το οποίο δεν είμαστε εμείς Βαλκάνοι. Δεύτερο πράγμα που μου έκανε πάλι εντύπωση ήταν όταν ήρθε το τελευταίο πέναλτι πάνε και έχουν και ο προπονητής και Χένες, ο Λάτεκ ήταν ο προπονητής και ο Χένες ήταν γενικός διευθυντής, αυτός που είναι σήμερα στη φυλακή λόγω των οικονομικών υποχρεώσεων. Ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Και έρχονται και ρωτάνε τον διαιτή
αν έχει δικαίωμα να χτυπήσει πέναλτι ο τερματοφύλακας. Συγγνώμη. Εγώ τότε ένιωσα μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ανακούφιση. Έτσι ήθελα να τα χάσουν οι Γερμανοί. Ήθελα να τα χάσουν. Όντως τα χάσανε. Φανταστείτε, ρωτούσαν αν έχει δικαίωμα να χτυπήσει πέναλτι ο τερματοφύλακας. Αδιανόητο. Ξέρετε, είναι το άγχος τόσο μεγάλο που τα χάσανε. Όντως τα χάσανε. Και το τελευταίο πέναλτι το σούταρε ο Φαβ, ο γνωστός ο Βέλγος τερματοφύλακας, μεγάλος τερματοφύλακας, πολύ καλό παιδί. Έχουμε ιδωθεί 2-3 φορές και στην Ολλανδία και εδώ όταν ήρθε. Και μου έχει πει ο Πασκάλης Παπαδόπουλος, ένας μάνατζερ, ότι στο σαλόν του σπιτιού του έχει το τελευταίο ολόκληρο τοίχο, έχει τη φωτογραφία, το γκολ που έβαλε σε μένα και μας κέρδισαν τότε, νομίζω, 9-8. Αν δεν κάνω λάθος. Τόσο μεγάλη χαρά νιώσανε μετά την νίκη αυτή οι Γερμανοί, που εμάς μας έμεινε μια πικρά γεύση, αλλά εμένα προσωπικά και μια ικανοποίηση. Λέω, τους ταλαιπωρήσαμε, σήμερα μας τιμήθηκαν, θα μας τιμούνται για πάντα και έτσι σας λέω, χάρηκα που τα χάσανε οι Γερμανοί, όσο και λένε ότι είναι ψύχρεμοι, εκείνη την μέρα τα χάσανε, τα χάσανε. Από τους τελικούς που έχετε συμμετάσχει, ποιον ξεχωρίζετε? Κοιτάξτε, μάλλον δεν θέλω να θυμάμαι τους τελικούς, γιατί υπήρχαν και αδικίες, ειλικρινά σας το λέω, όπως και σήμερα συμβαίνουν, ή τότε υπήρχαν, τι να σας πω, ακόμη και χειρότερα, πιστεύω. Εκείνο που λυπάμαι το 76 στο τελικό, εγώ είχα πιο μπροστά σπάσει χέρι και δεν έπαιξα δεύτερο γύρο, ήμασταν πρώτοι και είχαμε φτάσει στα ημιτελικά κυπέλο. Και ο ΠΑΟΚ τότε πήγε στο τελικό με το Παναθηναϊκό. Εγώ δεν μπορούσα να παίξω γιατί είχα σπάσει χέρι. Το ξαναέπαθα στην προπόνηση γιατί ήθελα να έρθω όσο μπορώ πιο γρήγορα και έτσι έχασα όλη την μισή σεζόν. Εκείνη τη χρονιά ήταν σίγουρα ευκαιρία. Εγώ πιστεύω αν είχα μείνει μέχρι το τέλος θα παίρναμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Το κύπελλο έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο με το Παναθηναϊκό. Έγιναν πολύ μεγάλα έκτροπα. Τότε στα πράγματα ήταν Παναθηναϊκός. Τι να πεις. Όπως έρθει, εμείς παίζαμε πάντα τελικό στην Αθήνα. Δεν παίζονταν άλλο. Παίζονταν στην Αθήνα, στο γήπεδο του, με το κατεστημένο, με τους διαιτητές. Όπως και τώρα πρόσφατα αυτό που έγινε πριν 4 μέρες με την ομάδα Καλονής. Είναι ένα δείγμα ότι το σύστημα δεν έχει αλλάξει και αυτό είναι κάτι το λυπηρό τόσα χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Πώς έληξε η ποδοσφαιρική σας καριέρα? Κοιτάξτε, το 84, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, πήγαμε διακοπές και εγώ είχα ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στο ΠΑΟΚ. Στις διακοπές, ένα πρωί ξυπνάω και λέω στη γυναίκα μου, σταματάω το ποδόσφαιρο. Μου λέει, έχεις πάθει κάτι? Μου λέει, όχι, σταματάω το ποδόσφαιρο. Λέω, μόλις θα έρθω πίσω στη Θεσσαλονίκη, θα πω στο κύριο Παντελάκη να ψάχνει την τερματοφύλακα, σταματάω. Έτσι και έγινε. Μόλις ήρθα, πήγα στο κύριο Παντελάκη, του λέω έτσι και έτσι. Λέει, δεν είσαι καλά, είσαι πυρετό. Πήγαινε σπίτι, λέει, δεν το συζητάω. Λέω, πρόεδρε, σοβαρά σου λέω, σταματάω από το ποδόσφαιρο, βαρέθηκα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Μετά από 3 μέρες πιέσεων τέτοια, λέω, σταματάω από το ποδόσφαιρο, πρέπει τερματοφύλακα. Ήθελα να ασχοληθώ με τους τερματοφύλακες εγώ, σαν προπονητής. Αυτό είχα μεράκι. Και είχα τελειώσει η σχολή προπονητών, προετοιμαζόμουν κτλ. Έτσι και έγινε. Αλλά τότε έγινε
Μια ανακατοστούρα στο ΠΑΟΚ, έφυγε ο Παντελάκης, γίνανε πάρα πολλά, γίνανε πάρα πολλά. Ο τύπος ήθελε πάντα να φέρνει το κόσμο εις βάρος του ΠΑΟΚ. Μεγάλη μερίδα, τότε υπήρχε μάλλον μια εφημερίδα, δύο αθλητικές Θεσσαλονίκη και πίεζαν, θέλανε να ελέγχουν την κατάσταση. Όλα αυτά εμένα με κουράζαν. Καταρχήν δεν είχα καλές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω, δεν ήθελα ποτέ να έχω κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, να γράφουν για μένα. Και αυτό μου πάντα φαινόταν ότι είναι πολύ άσχημο, γιατί είμαι παρουσμένος ποδοσφαιριστάς, ότι θέλω να τα έχουν καλά με τύπο, να γράφει αυτό. Εγώ λέω να γράφει αυτό που βλέπει. Ασχολήθηκα μετά με τους τερματοφύλακες και πήραμε το πρωτάθλημα το 85-86 και μάλιστα είχα φέρει τότε και τον Στεριούντα από την ΑΕΚ, ο οποίος βοήθησε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τότε υπήρχαν τρεις τερματοφύλακες στο ΠΑΟΚ. Ήταν και ο Παντέλης και ο Στεριούντας και ο σημερινός προπονητής τερματοφυλάκων, ο Τερζής Απόστολας. Όλοι παίξαν κάποια παιχνίδια, μετά είτε ο Στεριούντας είχε πιο έμπειρος και βοήθησε αρκετά, αλλά όλοι βοήθησαν. Δεν μας πίστευε κανείς ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί ήμασταν μια ομάδα νέα, είχε σταματήσει και ο Κούδας εκείνη τη χρονιά και εγώ. Από τους μεγάλους νομίζω μόνο ο Ιωσφίδης έμεινε. Και πιστεύοντας τσούκου-τσούκου, με δουλειά, πειταρχία, τακτική, μπορέσαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Δεν μας πίστευε κανείς. Είχαν έρθει τότε δύο ποδοσφαιριστές ξένοι. Είχαμε φέρει τον Πάπριτσα και τον Γιούρισιτς. Και οι δύο ήταν πολύ καλοί, βοήθησαν με τους υπόλοιπους παίκτες που υπήρχαν στο ΠΑΟΚ. Και έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα. Μη πιστεύοντας το 90% του κόσμου της Ελλάδος ποδοσφαιρικού. Νομίζω ότι... Τι να πω τώρα, ότι ήταν πολύ με ένα γλυκιά αίσθηση τότε τα νεαρά παιδιά να σηκώσουν πάνω το βάρος. Υπήρχε ένας Αυστριακός προπονητής, Βάλτερ Σκότσικ, ο οποίος ήταν πολύ πειθαρχημένος, σοβαρός. Δούλευε, πίστευε στην ομάδα. Και σας λέω, εκεί που δεν υπήρχε κανείς, εμείς πήραμε το πρωτάθλημα. Έχετε περάσει από πολλά πόστα, ναι, από όλα. Είμαι ποδοσφαιριστής, βοηθός προπονητή, προπονητής τερματοφυλάκων και τεχνικός διευθυντής. Ναι. Τι σας άρεσε από όλα αυτά? Κοιτάξτε, ποδοσφαιριστής είναι το καλύτερο, γιατί ξεκινάς το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία, αγαπώντας την μπάλα, αγαπώντας το παιχνίδι κτλ. Και φτάνεις να είναι αυτό το επάγγελμα σου, να ζεις από αυτό το πράγμα, να σε γνωρίζει ο κόσμος, να γυρίσεις τον κόσμο, να κάνεις μεγάλες φιλίες. Από εκεί και πέρα, κάθε πόστο είχε τη χάρη του. Βέβαια, το πιο δύσκολο πόστο ήταν το 2000-2001 σαν τεχνικός διευθυντής. Αυτό με κόστησε υγεία. Γιατί ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Είχαν πολύ καλή, δημιουργήσει πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε φοβερό ποδόσφαιρο και μπορέσαμε και πήραμε μόνο το κύπελο. Ήταν κρίμα τότε που ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Μπατατούλης είχε πέσει έξω με τις επιχειρήσεις και όλα τα παρατρεχάμενα και βρεθήκαμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες να κατευθύνουμε την ομάδα. Πήγαν πάρα πολλές δυσκολίες. Ειλικρινά σας το λέω, με κόστησε υγεία αυτό. Μετά από εκεί μου δημιουργήθηκαν πολλά διάφορα προβλήματα, κολπική μαργή, τερογισμός. Τι να πω. Η ευχή σας για τον σημερινό ΠΑΟΚ? Η ευχή μου είναι πάντα για τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί, να παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, να έχει στήριξη όπως έχει στήριξη του κόσμου και ειδικά σήμερα με τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Σαββίδη.
να πάμε πολύ ψηλά την ομάδα, αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει κάτι να αλλάξει στην ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει μάχη με κάποιες υπόλοιπες ομάδες να αλλάξει η κατάσταση. Όσο είναι αυτή η κατάσταση, εγώ δεν βλέπω τα πράγματα ευχάριστα. Όσο βάζει χρήματα ο άνθρωπος, είδα τώρα γύρισα Τούμπα, πήγα μαζί σας στα πολιτήρια, είδα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από μεγάλες ομάδες του κόσμου. Αλλά πρέπει να έχουμε πολύ καλή ομάδα, να παίζουμε ποδόσφαιρο και να μην μας κόβουν, να μην μας αδικούν. Θα σταματήσει αυτό. Δεν είμαι αισιόδοξος. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να πω, να παραμείνουν φίλαθλοι τύπα στην ομάδα, να τη στηρίζουν και πιστεύω ότι δημιουργεί μια πλεάδα ποδοσφαιριστών που στο άμεσο μέλλον μπορεί να σηκώσουν πάλι το ΠΑΟΚ πολύ ψηλά.